Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Μαρίνα άθελά της θα σκοτώσει τον έναν από τους δύο άντρες που θα διατάξει ο Ανέστης να τις επιτεθούν. Πάνω στην προσπάθειά της να αμυνθεί θα αρπάξει το όπλο του ενός και θα πυροβολήσει. Έτσι θα οδηγηθεί στο τμήμα με την κατηγορία που σκότωσε τον έναν από τους δύο βιαστές της εν ψυχρό. Όλη η Μάνη θα σταθεί στο πλευρό της. Το ίδιο θα κάνει και η Αθήνα μόλις μάθει τα φρικτά αυτά νέα. Το παρελθόν της θα έρθει στην επιφάνεια και θα την πληγώσει αρκετά. Κάποτε αναγκάστηκε να κάνει και εκείνη το ίδιο, να αμυνθεί σκοτώνοντας τον άνθρωπο που της έκανε κακό. Την ευθύνη όμως τούτε πήρε η μητέρα της, γι' αυτό και οδηγήθηκε στη φυλακή. Η Αθήνα βλέποντας την ιστορία της να επαναλαμβάνεται με την Μαρίνα, αποφασίζει να τη συμπαρασταθεί. Έτσι η Αθήνα και η Μαρίνα θα έρθουν πολύ κοντά, ένα περιστατικό θα χτίσει μια σχέση από το μηδέν. Εν τω μεταξύ η Μαρίνα βρίσκεται σε τεράστιο πανίκο και δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Όλοι προσπαθούν να τη συμπαρασταθούν, με την Αθήνα να αναλαμβάνει δράση για να δικαιώσει αυτό το κορίτσι, που βρέθηκε σε αυτή την φρικτή θέση να σκοτώσει. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο ξανά στην Αρεόπολη. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.